πάρε, πάρε. Δεν υπάρχει ο ψέμα. Εντάξει, έτσι μπροστά. Μπράβο. Έλα, Κωστή μου. Σε κλείδωσε, Κωστή μου. Έλα. Έγινε. Όχι. Δίπλα. Μπράβο. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Έλα ρε κουκρό, έλα ρε κουκρό. Μία, δύο, τρεις λεπτές, άμα δεν έμπαινε κι αυτό. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Μπράβο, Μίτσο. Πάνω τον αέρα. Γενικά η ομάδα μας το τελευταίο καιρό έχει δείξει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι πέρα από τα αποτελέσματα τα παιδιά έχουν και καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο. Τα τελευταία παιχνίδια όσο και πλησιάζει στο τέλος του πρωταθλήματος είναι και πολύ κρίσιμα και με άγχος. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε στις δυσκολίες του σημερινού παιχνιδιού. Είχαμε ένα παράγοντα, τον πολύ έντονο αέρα στο πρώτο ημίχρονο, μας δυσκόλεψε αφάνταστα. Πολύ μαχητικός ο Μικρασιατικός. Αλλά βρήκαμε τον τρόπο και τις λύσεις και κερδίσαμε το πολύ σημαντικό σημερινό παιχνίδι. Τα παιδιά κάνουν μια υπερπροσπάθεια στους τελευταίους μήνες. Μην ξεχνάτε ότι η Θήλα είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται σχεδόν εκτός έδρας κάθε παιχνίδι. Δεν έχουμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Αντιμετωπίζουμε αφάνταστες δυσκολίες όσον αφορά με τις ώρες προπόνησης και τα παιδιά έχουν κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Και πιστώνεται πάρα πολύ όλη αυτή η προσπάθεια στα παιδιά. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας 5 παιχνίδια. Θεωρώ ότι με την αγωνιστικότητα και το πείσμα των παιδιών όλα θα πάνε κατευθείαν και η ομάδα μας θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Τι άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο, κοτς? Στο πρώτο ήταν πιο ισορροπημένο το μάτσο. Ο Μικρασιατικός είχε και δύο πολύ καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Στο δεύτερο όμως ήταν, νομίζω, καθολική η επικράτησή σας. Θεωρώ ότι έπαιξε καθοριστικός παράγοντας το αέρα στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν υπέρ του Μικρασιατικού. Δύσκολα μπορούσαμε να βγούμε από το δικό μας μισό. Ο Μικρασιατικός μας πίεσε, έχασε δύο τις ευκαιρίες. Χάσαμε και εμείς όμως δύο τις καλές ευκαιρίες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και με την υπεροχή του αέρα, αλλά και με το υπέρ μας σκορ, βάλαμε την μπάλα κάτω και έτσι καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Κώστα, μια τελευταία ερώτηση για την εν γέννη πορεία της Θήλας Αγίου Δημητρίου από τη στιγμή που ήρθες. Νομίζω έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πες μας δύο λόγια, γιατί έχει αλλάξει, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ταλέντο στην ομάδα. Υπάρχει άφθονο ταλέντο, αφού ο μέσος όρος ηλικίας είναι 20 χρονών στην ομάδα. Όντως ήρθα σε μια δύσκολη καμπή για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως με τα παιδιά βρήκαμε τη χημεία που χρειαζόταν, έτσι ώστε τα παιδιά να ξεκλειδωθούν και να αποδώσουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην ομάδα, υπάρχουν παιδιά που έρχονται από πίσω. Θεωρώ ότι με το γήπεδό μας του χρόνου, με την έδρα μας και με τις ώρες προπόνησης που πραγματικά έχουμε δυσκολευτεί αφάνταστα όλο αυτόν τον καιρό, να μπορέσει η ομάδα να σταθεί και να πατήσει καλά στα πόδια στην Α κατηγορία, νομίζω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις, αφού και η διοίκηση είναι συνεπής ανάμεσα στους προσφερειστές και στο επιτελείο και έχει μεγάλη διάθεση και όρεξη για να φτιάξει μια δυνατή ομάδα στην Α κατηγορία.